Hello to everybody! Από το Hallstatt! Θα θέλω να σας κάνω μια καλύτερη έναρξη, αλλά βλέπετε έχει παντού κόσμο! Guten Morgen! Hello to everybody! Καλημέρα! Φύγαμε από Βιέννη και πάμε στο Hallstatt! Βεβαίως, πάμε στο Hallstatt και εδώ πέρα τώρα μας βλέπετε στο Pullman. Επειδή είναι κάποιες ώρες και δεν βόλευε πολύ το τρένο, δηλαδή που βγαίνει είναι περίπου 4,5 ώρες να πας και άλλες τόσες να γυρίσεις και δεν είχε και απογευματινό τρένο, επιλέξαμε να πάμε με οργανωμένη εκδρομή μέσω του Get Your Guide, μονοήμερη. Μπορούμε να σας βάλουμε και το link από κάτω, να την κλείσετε κι εσείς σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφτείτε το Hallstatt πιο εύκολα και με κάποιες τάσεις ενδιάμεσες. Θα δούμε και κάποια λίμνη τώρα πριν εδώ, ή ξεναγός που έχει δώσει πόνο την ώρα που ξεκινήσαμε. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και κανένα μισάρο, μιλάει ασταμάτητα. The 19th century, for example, or in common, the glorious past. Στο Hallstatt πριν από λίγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε πρέπει να διαλέξουμε τι θα κάνουμε. Αν θα ανέβουμε πάνω με το τελεφερίκ που θα μας φάει πάρα πολύ ώρα, γιατί έχει άπειρες ουρές και μας είπε και ξαναγός ότι θα μας πάρει πάνω από μία ώρα. Ναι, το ανέβα κατέβα και είπαμε να μείνουμε εδώ να εξερευνήσουμε το χωριό μέσα, να πάμε να δούμε το Instagramικό spot εκεί με την εκκλησία και τη λίμνη που ελπίζουμε να το φτάσουμε. Παιδιά, έχει τόσο κόσμο, είναι τόσο εκνευριστικό. Πραγματικά το Instagram έχει κάνει δουλίτσα, αλλά έχει τόσο κόσμο. Δεν μπορείς να πας πουθενά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, περιμένεις με τις ώρες να πας ακόμη και τουαλέτα. Εντάξει. Πάμε όμως παρ' όλα αυτά, γιατί εννοείται πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Θεέ μου. Δεν ξέρω που της ήρθε. Πώς ξύπνησε να δεις αναμνήσεις. Επειδή βλέπω τις Άλπεις. Έχει ένα point. Αυτή είναι μία από τις σπάνιες φορές που θα δείτε την Κουτσεδάκηρα να τρώει όρθια στο δρόμο. Street food. Αλλά συμφέρει και οικονομικά και από άποψη χρόνου, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να φύγουμε. Βασικά 4 και 10 πρέπει να είμαστε στο σημείο, 4 και 20 φεύγουμε και η ώρα τώρα είναι... Λοιπόν, είναι 3 και 40, εντάξει. Με την ψυχή στο στόμα. Έχουμε πάρει πίτσα και ζεστό κρασί. Τρομερό συνδυασμό. Γιατί δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να θυμηθείτε να έχετε μαζί σας μετρητά, γιατί μπορεί σε κάποιον να σας πούνε ότι μόνο με μετρητά μπορείτε να πληρώσετε. Και επίσης να ντυθείτε καλά, εμένα τα πόδια μου έχουν καταπαγώσει. Μπορώ πάνω μέχρι κάτω στα θερμικά, οπότε δεν έχω θέμα. Αλλά κάτω στα πόδια δεν τα νιώθω, είναι κρίσταλα. Εγώ έχω γούνα. Δεν είμαι σε καλύτερη κατάσταση, η δικιά μας εδώ είναι. Φοράει γούνινα παπούτσια η Ελίδα, αυτό εννοεί. Σαν να με χτύπησε τον κλουβά, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα. Μόνο εγώ. Νιώθω λίγο αντιριντάχτα. Τι, φαΐ? Ναι, θέλω φαΐ. Η Παναγία μου θα πάνω μας. Ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε κοντά προς το τέλος της εκδρομής, καθώς σε μισή ώρα έχουμε αναχώρηση από το Hallstatt για να γυρίσουμε πίσω στη Βιέννη. Λοιπόν, μου άρεσε το Hallstatt, το είχα πάρει λίγο με κακό μάτι στην αρχή, γιατί είχα κνευριστεί από τον κόσμο και τις ουρές.
αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να έρθετε δηλαδή μια φορά στη ζωή σας εδώ πέρα. Είναι πολύ όμορφο το τοπίο, όπως και στο Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα αξίζει. Γενικά η Αυστρία έχει πολλές όμορφες πόλεις. Ισχύει. Είναι ό,τι πρέπει για χειμωνιάτικο τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, εμείς στάθηκαμε ιδιαίτερα τυχερές, καθώς η ημέρα ήταν ηλιόλουστη, δεν έχει ιδιαίτερο κρύο, γι' αυτό κιόλας και τα. Ηλιόλουστη! Εντάξει! Ήλιο έχει για τα δεδομένα. Για τα δεδομένα, ναι. Μας έλεγε κιόλας ο ξεναγός μας ότι έχουν λίγο νεύρα εδώ πέρα οι άνθρωποι, γιατί τους λείπει η βιταμίνη D, επειδή δεν τους βλέπει ο ήλιος. Αλλά να σου πω κάτι, με τόσο κόσμο. Και εγώ νεύρα θα είχα αν έμενα εδώ. Ναι, μπορεί να ευθύνεται και αυτό. Συνεχώς όλα τα μαγαζάκια, όλα τα σημεία, τα σποτ και αυτά περιβάλλονται από κόσμο που θέλει είτε να φωτογραφηθεί, είτε να αγοράσει κάτι, να φάει, να πιει. Λογικό. Το κρύο είναι πάρα πολύ κοφερτό. Αν σκεφτούμε ότι πριν από 2-3 εβδομάδες είχε άπειρο χιόνι εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καν σε όλες τις βουνοκορφές χιόνι. Είναι πολύ ήπια η θερμοκρασία. Πούμε ότι εμείς αυτή την εκδρομή την κλείσαμε μέσα από το Get Your Guide. Θα σας βάλουμε και το link από κάτω. Μπορείτε να την κλείσετε κι εσείς. Είναι αρκετές ώρες γενικά. Ναι. Και κοστίζει λίγο, δεν είναι και φθηνό. Κοστίζει, είναι 134 ευρώ για το κάθε άτομο. Μη λέτε αυτό το λέξη. Γιατί Νίνο τελικλαίει. Η εκδρομή γίνεται με πούλμαν, με διάφορες τάσεις τις οποίες σας δείξαμε. Γενικότερα, για να έρθετε από τη Βιέννη στο Χάλστατ, είναι περίπου 4,5 ώρες. Εμείς τόσο κάνουμε, αλλά. Καλησπέρα. Έχει και τα μισά ώρα διαλύματα. Που εμείς το κάναμε 4,5 ώρες, μπορεί και παραπάνω. Δεν έχω χρονομετρήσει. Ξεκινήσαμε 8 και 10, 8 και 4 και στον προορισμό μας φτάσαμε γύρω στη μία και κάτι με δύο στάσεις, μισά ώρες. Τι κάνεις παιδί μου? Τι να κάνω, έχω, ναι, πείτε τα εσείς. Με δύο στάσεις μισά ώρες, γενικά μπορείτε να έρθετε και με τρένο, αλλά εμείς που το ψάξαμε, καταρχάς δεν είναι πολύ φθηνότερο, είναι πάλι περίπου 4,5 ώρες και με το τρένο και εγώ που το είχα ψάξει είναι περίπου 50 με 60 ευρώ κάθε διαδρομή. Άντε να σου βγει, άμα βρεις πιο οικονομικά, γύρω στα 80 ευρώ πήγαινε έλα. Αλλά για κάποιο λόγο, εγώ που το είχα ψάξει επίσης, δεν είχε επιστροφή απογευματινή, οπότε πάλι δεν θα είχαμε χρόνο στο Χάλστατ. Οπότε αποφασίσαμε να κλείσουμε την εκδρομή από το Get Your Guide. Αλλά νομίζω ότι η Θέα θα σας ανταμείψει. Οπότε αν έχετε ημέρες και χρόνο να επενδύσετε και εκτός Βιέννης και βρίσκεστε στην Αυστρία ή κάπου εδώ κοντά, τέλος πάντων, να έρθετε. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά! Bye!